Σοκάρει η μαρτυρία του δημοτικού υπαλλήλου που είδε τον Γιώργο Καραϊβάς να πέφτει νεκρός από τα πυρά των ψυχρών εκτελεστών. Είδα τον άνθρωπο, τον εκτελεστή. Χαρακτηριστική εικόνα είναι ένας άνθρωπος με φαιαοπράσινη στρατιωτικό τζάκετ, ας πούμε, να είναι πάνω από το θύμα και να πυροβολάει. Και όχι μία, έριξε αρκετές πάνω από το θύμα. Ο αυτόπτης μάρτυρας, αφού είχε πραγματοποιήσει εργασίες κυπουρικής στο παρκάκι με άλλους συναδέλφους του, στεκόταν στο σημείο της δολοφονίας όταν άκουσε τον πρώτο πυροβολισμό. Ακούμε έναν ήχο σαν κρότο από εξάτμιση, που κάνει ένα χαρακτηριστικό κρότο που κάνει καμιά φορά παλιά εξάτμιση. Γυρίσαμε να δούμε τι γίνεται, σηκώνομαι, κάνω δύο βήματα. Ο κρότος συνεχιζόταν να ακούγεται και βλέπω τον άνθρωπο με το χακί από πάνω να ρίχνει σοριδόν στο θύμα κάτω. Το μυαλό, ενώ το μάτι έβλεπε, το μυαλό αδυνατούσε να καταλάβει, ας πούμε, τι συνέβαινε, τι γινότανε. Και δυστυχώς δεν μπόρεσα να κρατήσω κάτι άλλο, εκτός από το χακί, το όπλο, που είχε στην άκρη ένα εξόγκωμα σαν σιγαστήρα. Οι δράστες ολοκλήρωσαν το χτύπημά τους μέσα σε 15 με 20 δευτερόλεπτα. Ο Γιώργος Καραϊβάς χτυπήθηκε και στο κεφάλι, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες ο εκτελεστής έσκυψε για να δώσει στον δημοσιογράφο τη χαριστική βολή με το 9 πιστόλι που σύμφωνα με το αποτέλεσμα της βαλιστικής ήταν καθαρό, δεν είχε δηλαδή ξαναχρησιμοποιηθεί. Το λεπτό είναι τεράστιος χρόνος, 15-20 δευτερόλεπτα, δηλαδή ήταν ένα τσάφος που να καταλάβουμε τι έγινε. Καμία σχέση με τις ταινίες που δείχνει, ας πούμε, ότι τίποτα, ένα τσαφ, αέρας. Ο δημοτικός υπάλληλος κάλεσε αμέσως την αστυνομία για να αναφέρει το συμβάν. Μου είπε η γυναίκα να πλησιάσω να δω αν ζει ο άνθρωπος και τα λοιπά. Έκανα, ενώ μιλάγαμε στο τηλέφωνο, έκανα δύο βήματα προς τα εκεί. Μόλις είδα το αίμα δεν μπόρεσα. Της λέω δεν, και δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω ήταν από πάνω και ρίχνανε. Εξεπαφής, λέω τουλάχιστον 3-4 σφαίρες του ρίξαν, δεν νομίζω να ζει. Λέω δεν μπορώ να πλησιάσω. Και μου λέει καλά, καθίστε εκεί. Έρχεται η ομάδα Δίας. Ούτε 5 λεπτά δεν πέρασαν τα παιδιά. Ήρθανε σφαίρα, πραγματικά. Κλείσαν το χώρο με κορδέλες, μας βγάλανε μας πιο έξω. Δώσαμε τις καταθέσεις εκεί. Πήγαμε και στην αστυνομία, στο τμήμα. Οι εκτελεστές, αφού ολοκλήρωσαν το σχέδιό τους, εξαφανίστηκαν. Ήταν πολύ επαγγελματική δουλειά, δηλαδή. Πολύ ψύχρεμος, πολύ άνετος, έβγαλε, πυροβόλησε, ανέβηκαν, φύγανε, μαζί ανέβηκε απάνω και φύγανε πολύ άνετοι. Το σκουτεράκι, όπως σας είπα, ήταν κακορίζικο, δεν πιστεύω με αυτό να πήγαν πολύ μακριά. Δεν φαινόταν δηλαδή όχημα που θα τους εξαφάνιζε και θα το... Και δεν μίλησαν άνθρωποι. Τίποτα, καμία αυτή. Αυτό. Ο κόσμος δεν κατάλαβε γύρω-γύρω. Αφού να φανταστείτε, ερχόντουσαν να ρίξουν σκουπίδια στον κάδο που είχε εκεί στο τριγωνάκι. Κάναμε αυτή την υπηρεσία. Να αργούσαμε, ας πούμε, 10 λεπτά, 5 λεπτά. Έτσι. Θα κόβαμε και θα περνούσαν από μπροστά και θα γινόταν. Μέσα εκεί δουλεύαμε, δηλαδή. Σε υπερένταση το βράδυ, πού να κοιμηθείς μετά. Το σκέφτεσαι συνέχεια.